765. Είναι από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Σελίδες 865, 18-21, 18 κεφάλαιο, 21 εδάφιο. «Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε, Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω ως επτάκης, αλλά ως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών εμειώθη με άνθρωπο βασιλέα, ως της θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφρέθη προς αυτόν, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γενή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησον είσαι με, και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρε έναν εκ των συνδούλων αυτού, ως της εχρεώστης αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον, απόδος μοι ότι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού στους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, έως ο αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν, δούλε, πονηρέ, παν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρεκάλεσας, δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς κι εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσωση παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος τελικά μη σε εσάς. Εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Είναι φοβερό να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Δούλος, κατά την παραβολή, δούλος Θεού, με τη ζωή του όμως σε τραγική, βιώνει όμως στη ζωή του τραγικές καταστάσεις. Παραδεδομένος από το Θεό σε βασανιστές. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ούτε να το φανταστούμε δεν μπορούμε. Όχι σε έναν βασανιστή, όχι σε έναν εκπαιδευτή, σαν το Λάβαν, σε μυρίους. Με εντολή να βασανίζεται. Ποιος? Ο δούλος του Θεού. Φοβερόν είναι να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδελφοί αγαπητοί, με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε επιπόλαιοι. Ούτε σαν την Παλαιά Διαθήκη να λέει ο Θεός εγιάτρεψαν την πληγή της τη γατρός με επιπολέως. Εμείς θέλουμε γιατριά, αληθινή, συνεχόμενη, αιώνια. Και αυτή η γιατριά προέρχεται μόνο από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, μόνο όταν διακρίνουμε τους εαυτούς μας για να μην κριθούμε μετά του κόσμου, με σκοπό τη μετάνοια, με σκοπό την υπακοή στο Λόγο του Θεού, με σκοπό την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για την οδόν της χάριτος του Θεού, που είναι με τα πάσης βεβαιότητος ανοιγμένη μπροστά μας. Αυτός ο δούλος, τι έκανε ή μάλλον τι δεν έκανε? Δεν χάρισε το χρέος. Το χρέος από το σύνδουλό του.
100 δινάρια. Ασήμαντο ποσό. Αν θεωρήσουμε το μεροκάματο, 100 μεροκάματα, δηλαδή αν θεωρήσουμε το μεροκάματο είναι σήμερα πόσο, 30, 40, 50 ευρώ. Για 5.000 ευρώ μιλάμε. Και δεν το χάρισε, το απέτησε. Και μάλιστα τον έπνιγε. Του έκοβε την αναπνοή να μην αναπνεύσει. Δεν είχε ίχνος σπλάχνων μακροθυμίας αγάπης. Δεν είχε καμία σχέση με το Θεό που είναι αγάπη. Δεν είχε καμία σχέση με τον Ιησού Χριστόν που πέθανε για τις αμαρτίες μας. Καμία σχέση με το Πνεύμα το Άγιο που εκχέει την αγάπη του Θεού Πατρός στην καρδιά του εξητούντος. Σκληρός, αμετανόητος, άγριος, απαιτητικός, δούλος Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί λέει ο Κύριος μας, εις πάντα εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θα ζητηθεί παρά αυτού. Και εις ό,τι να ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερο θα πετύσουν από αυτόν. Δεν είναι ότι δεν μακροθύμησε, αλλά δεν σκέφτηκε καθόλου πριν τι σε αυτόν έχει χαριστεί. Ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Απίστευτο ποσόν. Απερίγραπτο. Αλλά αληθινά οφειλόμενο. Αληθινά οφειλέτης. Και ο Κύριος του τον φώναξε και του λέει, δώσ' μου το οφειλόμενο. Πού να του το δώσει. Και τι είπε, μακροθύμησον σε μένα και θα βρω τρόπο να σου το δώσω. Και αντιμετώπισε σπλάχνα ικτυρμών, αγάπη, μακροθυμία, συγχωρητικότητα. Και το είπε, σε συγχωρώ, μακροθυμώ, το χαρίζω και είσαι ελεύθερος. Ο Θεός όλα μας τα χάρισε, αδελφοί. Όλα. Αδελφοί, είμαστε ελεύθεροι. Αλλά δεν γίναμε, μας χαρίστηκε η ελευθερία μας δια του Ιησού Χριστού. Είναι χάρις Θεού η ελευθερία που έχουμε. Ποια είναι η ελευθερία? Δεν έχουμε πάθη, δεν έχουμε ταλαιπωρίες, δεν έχουμε εμπόδια. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στην Εκκλησία να προσευχόμαστε, να δοξάζουμε. Είμαστε ελεύθεροι, αλλά αυτή η ελευθερία μας χαρίστηκε. Μας δόθηκε κατά χάριν. Δέσμοι, δικαίως εγμαλωτισθέντες ήμασταν. Και ήρθε ο Κύριος και έδεσε τον εγμαλωτίσαντά μας και μας είπε, είσαι ελεύθερος. Τώρα όμως πρόσεξε πώς θα διαχειριστείς την ελευθερία σου. Πρόσεξε. Γιατί η ελευθερία σου είναι δοσμένη εκτός και αν τη χάσεις. Είναι δοσμένη κατά χάριν, επαναλαμβάνω, εκτός και αν εσύ τη χάσεις. Και αν χάσεις την ελευθερία που σου δόθηκε και καθώς σου χαρίστηκαν πάρα πολλά και σου εμπιστεύθηκαν πάρα πολλά, θα δαρθείς πάρα πολύ. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού είναι βεβαιωμένος. Πώς θέλεις να σε αντιμετωπίζει ο Θεός? Με έλεος ή ανηλέος, χωρίς έλεος? Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, μακρόθυμος. Αλλά από σένα εξαρτάται πώς θα σταθεί σε σένα μπροστά. Εάν κάνεις έλεος, θα είναι ελεήμων. Εάν δεν κάνεις έλεος,
η κρίση του θα είναι ανήλαιος. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα το μήνυμα είναι ότι υπάρχει φόβος και τρόμος, κίνδυνος μεγάλος. Καραδοκούν, απ' έξω είναι οι βασανιστές, δίπλα. Περιμένουνε να πάρουν εντολή από το Θεό, στον παραδίδω στα χέρια σας. Δεν το θέλει ο Θεός, μας αγαπάει ο Θεός. Αλλά δεν έχει άλλο τρόπο για να λιώσει τη σκληρή καρδιά μας πολλές φορές και το υπερήφανο πνεύμα μας. Ο μόνος τρόπος είναι οι βασανιστές. Επώδυνος, τρομακτικός, αληθινός. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι ωραία παραβολή, μοναδική. Φοβερή κρίση, ανήλαιος η κρίση σε αυτούς που δεν κάνουν έλεος. Τι να σας πω, ότι εχθές το βράδυ ήμουνα τρομοκρατημένος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί δεν είναι η παραβολή αυτή για τους άλλους, όπως πιθανόν να νόμιζα μέχρι τώρα. Η παραβολή αυτή είναι ειδικά για μένα και ειδικά για σένα. Όπως είναι ο λόγος της ευλογίας και των υποσχέσεων, ειδικά για μένα και ειδικά για σένα. Προσωπικά για μένα, προσωπικά για σένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας καθιστά ο Θεός απατεώνες, αφού θα με βάση το λόγο του Θεού θα μου χαρίζονται, άσε να κάνω ό,τι θέλω. Όχι, τότε είναι πονηρά καρδία απιστίας και το αποτέλεσμα είναι χειρότερο, απώλεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα πλαίσια μέσα στα οποία ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί να περπατάμε. Και τα πλαίσια είναι η δικαιοσύνη του Θεού που λέγεται αγάπη. Γιατί είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, λέγοντας στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, «Εν τούτο το λόγος εμπεριλαμβάνεται όλος ο νόμος». Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Αλλά και ο ένας και ο άλλος. Όχι εγώ να σ' αγαπάω μόνο. Η εντολή είναι για μένα, αλλά είναι και για τον άλλον. Και ο άλλος να σ' αγαπάει. Και όταν ο άλλος σ' αγαπάει δεν σε κλέβει, δεν σε εκμεταλλεύεται, δεν είναι απατεώνας, αλλά και όταν εσύ τον αγαπάς, τον συγχωρείς, μακροθυμείς για οποιαδήποτε αμαρτία του. Άρα λοιπόν καθένας από μας στέκεται από τώρα στο βήμα του Χριστού. Στεκόμαστε καθένας από μας μπροστά στον Θεό Κριτή και το λέει η Γραφή ότι εισήλθαμε εις όρος Υιόν, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, εκκλησία πρωτοτόκων, αλλά και Θεόν Κριτήν μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι μία εκκλησία που είναι χήμα, συγχωρέστε με για την έκφραση, που καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά είναι μία εκκλησία που έχει όρια, έχει τύχη. Τα τείχη του Λόγου του Θεού. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί? Γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Γιατί φοβόμαστε τον Θεό. Γιατί θέλουμε την εύνοια του Θεού. Τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Και η εντολή του Κυρίου μας, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αστεία. Λέει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Κύριος μας, «Γίνεσθε δε», και μιλάει ο Λόγος του Θεού επί προσωπικού επίπεδου, σε σένα και σε μένα. «Γίνεσθε δε εις αλλήλους», ο ένας τον άλλον, «χριστοί», χρήσιμοι, «εύσπλαχνοι», σπλαχνικοί,
συγχωρούντες τον άλλον, όπως ο Θεός συγχώρησε σε εσάς δια του Χριστού. Και πώς θα καταλάβω αν έχω συγχωρήσει? Γιατί αν δεν έχω συγχωρήσει, πλησίον είναι οι βασανιστές. Έχω συγχωρήσει μόνο όταν διαπιστώνω ότι στην καρδιά μου δεν υπάρχει ρίζα πικρίας. Δεν έχω πίκρα. Δεν έχω παράπονο εναντίον τεινός. Αλλά και αν έχω παράπονο, συγχωρώ. Και αν έχω απόλυτο δίκιο, μακροθυμώ. Γιατί αλλιώς θα με πνίξει το δίκιο μου. Μακροθυμώ. Και ακόμη περισσότερο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όχι μόνο μακροθύμησον, να μακροθυμείς για να έχεις την εύνοια του Θεού, αλλά αν θέλεις να έχεις και ιδιαίτερη ευλογία Θεού, τότε φρόντισε και αυτόν που σε έχει αδικήσει. Να αγαπάς. Και είναι ανάγκη να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να αγαπάμε αυτούς, που μας αδικούνε, να αγαπάμε αυτούς που μας καταρρώνται και μας κατατρέχουνε, γιατί τότε θα είμαστε παιδιά του Πατέρα μας. Θα του μοιάζουμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο προστατεύσου από την καρδιά σου και από τις συζυγίσεις του διαβόλου και από τις πίκρες και από τα παράπονα, καθάρισε την καρδιά σου. Δεν είναι μόνο αυτό η εντολή του Θεού που γλιτώνεις τους βασανιστές με αυτό, ώστε ό,τι για να κάνεις ο Θεός θα είναι μαζί σου. Δεν είναι δηλαδή μόνο να συγχωρήσουμε, που θα τολμούσα να πω ότι είναι και το πιο εύκολο, που δεν είναι, αλλά θέλει ο Θεός ακόμη κάτι παραπάνω, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε οι ευλογημένοι του Πατρός μας, οι Υιοί του Παντοδυνάμου. Ποιο είναι το παραπάνω? Να σκεφτούμε με αγάπη τον αδικούντα, με οποιαδήποτε μορφή αδικίας. Όχι μόνο να προσευχόμαστε γι' αυτόν, αλλά πολύ περισσότερο. Εάν αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, βεβαίως θα τον συγχωρήσεις χωρίς συζήτηση. Να περιμένεις να έρθει να μετανοήσει. Η μετάνοια του είναι η ευλογία του Θεού προς αυτόν. Η ευλογία του Θεού προς εσένα είναι ότι συγχωρείς ανεφόρον. Μακροθυμείς ανεφόρον. Δεν συγχωρώ και μακροθυμώ εάν, δεν υπάρχει εάν, συγχωρώ, μακροθυμώ, προσεύχομαι και ευλογώ επειδή μου το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει καμία άλλη αιτία. Και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Και απομακρύνονται οι βασανιστές. Και παραμένεις ελεύθερος. Αλλά θέλεις εκτός από το ελεύθερος να είσαι και σφόδρα ευλογημένος. Τότε φρόντισε για την πνευματική κατάσταση αυτών που σε αδικήσανε ή σε αδικούν ακόμη. Αμάρτησε ο αδερφός σου, για τους αδερφούς μιλάει. Είπαγε, αφού πρώτα τον έχει συγχωρήσει, έλεγξον αυτόν μεταξύ αυτού και σου μόνον. Έλεγξε τον. Όχι για να τον μαλώσεις, αλλά για να κερδίσεις την ψυχή του για τον Χριστό. Γιατί αν κερδίσεις την ψυχή του για τον Χριστό, θα είσαι όχι μόνο ελεύθερος, αλλά και σφόδρα ευλογημένος. Δηλαδή, τι έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη? Όχι μόνο να κηρύξετε άφεση, αλλά να τους δώσετε και δώρα. Μα δεν φτάνει που σταματάει να με δουλεύει, θα του δώσω και δώρα του παλιού μασκαρά που μου χρωστάει και δεν με πλήρωσε.
που με αδίκησε και δεν έκανε τίποτα. Και δώρα για να φανερωθεί η αγάπη σου, η ευγνωμοσύνη σου στο Θεό γιατί σε δούλεψε. Με δώρα θα πας κι εσύ στον αδικήσαντά σε. Γιατί σου δίδεται η ευκαιρία. Να, αδερφοί, αυτό που είπαμε στην αρχή. Η οδός μικρή, στενή, τεθλιμένη, αλλά οδός χάριτος. Χάρις. Θέλεις να απολαύσεις τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Θέλεις τη χάρη του Θεού, αν και δεν δικαιούσε, να είσαι συγχωρεμένος και ελεύθερος. Θέλεις το έλεος του Θεού, αν και δεν δικαιούσε, να είσαι ευλογημένος σφόδρα. Αν θέλεις να βρίσκεις χάρη από το Θεό, συγχώρεσαι. Εάν θέλεις να είσαι σφόδρα ευλογημένος, από μονοπάτι χάριτος, bypass, τότε σκέψου και προσευχήσου πώς θα κερδίσεις τον αδελφό σου, την ψυχή του για τον Χριστό. Μην πεις, σε συγχωρώ, εντάξει, η καρδιά μου είναι ελεύθερη, δεν έχω παράπονο, σε δικαιολογώ. Καλό αυτό. Γλίτωσε σου βασανιστές. Άρα τώρα πες, σ' αγαπώ. Κύριε, γέμισε μου την καρδιά μου με αγάπη γι' αυτόν. Όπως εμένα με ελευθέρωσες και με συγχώρεσες και μου χάρισες μύρια τάπτα. Κάμε χάρη, Κύριε Θεέ μου, να χαρίσεις και σε αυτόν όχι μόνο τα δικά μου 100 δινάρια που του χαρίζω εγώ, αλλά και τα μύρια τάλαντα που σου χρωστάει αυτός σε σένα. Γίνε συνεργός του Χριστού. Γίνε συνεργός της αγάπης του Θεού. Αγωνίσου για να κατασταθεί και ο αδικήσας εσένα να κατασταθεί όχι μόνο ελεύθερος, αλλά και σφόδρα ευλογημένος, όπως και εσύ. Που αναγνώρισες ότι σου χάρισε πολλά. Που δόξασες το Θεό γιατί σου χάρισε πολλά. Γίνε συνεργάτης του Χριστού που θέλει να κερδίσει την ψυχή του. Αγάπησέ τον όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Αδελφός σου είναι. Το ξαναλέω. Αγαπάτε αλλήλους, είναι η εντολή του Χριστού, όπως εγώ θα σας αγάπησα. Η εκπλήρωση του νόμου ποιο είναι? Αγαπήσει τον πλησίον σου σαν εαυτό σου. Τώρα υπάρχει όμως κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ περισσότερο, πολύ πιο ένδοξο. Να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός εσένα σ' αγάπησε. Και πέθανε για τις αμαρτίες του. Και ξεφτυλίστηκε, ονειδίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, τριχωμαδίθηκε για σένα. Και δεν το χρώσταγε. Υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού που είναι αγάπη. Εσύ που χρωστάς δεν αξίζει να ταπεινωθείς, να ταλαιπωρηθείς, να ονειδιστείς, προκειμένου να σωθεί και να ευλογηθεί ο αδελφός σου, ώστε ταπεινωνόμενος εσύ να σε υψώνει ο Θεός εις δόξαν το ονόματός του Αγίου. Να είσαι δούλος αγαθός και πιστός, φρόνιμος, άγιος, δίκαιος, ευλογημένος του Πατρός. Αξίζει τον κόπο, αδελφοί μου. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Είναι δρόμος όχι μόνο χάριτος, αλλά και ελέους. Όχι μόνο συγχωρητικότητος, αλλά και μεγίστης ευλογίας. Αξίζει τον κόπο. Συγχώρεσε, αλλά και αγάπησε. Όχι μόνο συγχώρεσε, όχι μόνο άφεση, αλλά και έργο πίστεως δια αγάπης ενεργουμένης. Εργάσου, έργο πίστεως δια αγάπης ενεργουμένης και θα δεις τον Θεό μπροστά σου. Σε καμία περίπτωση πυρ καταναλύσκων. Αλλά υποσχόμενος, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και σήμερα το θέλω. Σας είπα ότι ήμουν τρομοκρατημένος χτες το βράδυ, αλλά μετά ήμουν πολύ χαρούμενος. Γιατί είπα, Κύριε,
Δεν μπορώ να είμαι έτσι. Αλλά ξέρω, πιστεύω ότι εσύ μπορείς να με κάνεις έτσι. Δεν μπορώ να είμαι έτσι, αλλά θέλω να με κάνεις έτσι. Και ότι αν θέλετε, λέγει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε εν το ονόματι μου και ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα σας το χαρίσει. Και δεν θέλω μόνο εγώ, θέλω να είναι και η οικογένειά μου, γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Θέλω να είναι οι αδερφοί μου, θέλω έτσι να είμαστε μία εκκλησία χωρίς παράπονα, αλλά μία εκκλησία με πολύ αγάπη. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να αγαπάμε αυτούς που μας βλαστημάνε, να αγαπάμε αυτούς που μας ταλαιπωρούνε, να αγαπάμε αυτούς που δεν αξίζουν την αγάπη μας, όπως και εμείς όμως δεν αξίζουμε την αγάπη του Θεού, αλλά μας τη χάρισε κατά χάριν και σύμφωνα με το έλεος του. Κάνε έλεος, αδερφέ, γιατί το έλεος κατακαυχάται της κρίσεως. Κάνε έλεος, αδερφέ, για να ελεήσει από το Θεό. Κάνε έλεος, αδερφέ, για να ανοίξει τους καταράχτες του ουρανού ο Θεός στη ζωή σου. Γίνε ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος. Μοιάσε στον Πατέρα σου τον ουράνιο. Μοιάσε. Και επειδή δεν μπορούμε, βοήθα μας, Χριστέ μου, να μοιάσουμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο. Βοήθα μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Μπορείς να το πεις, βόηθα μας Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Βόηθα μας να γίνουμε μια εκκλησία φιλαδελφίας. Μια εκκλησία που να αγαπάει ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς ο Χριστός μας αγάπησε. Με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός μας αγάπησε, να αγαπάω όλους τους αδερφούς μου και να με αγαπάνε όλοι οι αδερφοί μου. Να μην βλέπουν τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, τα χρέη μου, τις αμαρτίες μου, αλλά να βλέπουν το αίμα του Χριστού που καθαρίζει εμάς όλους από πάσης αμαρτίας. Τι ωραίο που είναι αυτό, γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού. Αν έχετε κοινωνία με το Θεό και σήμερα, πρέπει να αποφασίσουμε να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Και κοινωνία με το Θεό δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και δεν μπορούμε να έχουμε δια του Ιησού Χριστού αν δεν αγαπήσουμε εν θέρμος, εκαθαράς καρδίας, εξυνειδήσεως αγαθής, όλα μας τα αδέλφια μηδενός εξαιρουμένου. Όχι μόνο να συγχωρήσουμε, αλλά πιο πολύ να αγαπήσουμε, αδερφοί. Δόξα να έχει ο Θεός. Το θέλω, Κύριε μου. Πες, αδερφέ μου, από μέσα σου. Αλλά και απ' έξω, αν το θες, σήκωσε το χέρι σου. Το θέλουμε, Χριστέ μου. Το θέλω, Χριστέ μου. Θέλω να είμαι έτσι όπως εσύ με θέλεις. Θέλω να μοιάζω στο Χριστό. Θέλω να μοιάζω σε αυτόν που με αγάπησε. Με αγάπησε αιώνια και με ήλκησε με έλεος. Αν και ήμουνα κάθαρμα, αν και ήμουνα άθλιος και ουτιδανός, αμαρτωλός, άξιος καταδίκης και απώλειας αιωνίου, αλλά μου χάρισε ζωή αιώνιο, γιατί είναι αγαθός, γιατί με αγάπησε με αγάπηση αιώνια. Κάνε έλεος, αδερφέ. Σε αυτόν που δεν μπορείς ιδιαιτέρως, κάνε έλεος. Κάνε έλεος. Όχι, θα μας κύριε. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα είναι η μέρα ευλογίας. Σήμερα είναι η μέρα μεγάλων υποσχέσεων και επαγγελιών. Σήμερα είναι μοναδική ημέρα. Μακάριος όποιος βρει την ευκαιρία. Σήμερα λέει ο Ιερεμίας στο Σεδεκία, εάν κηρύξεις άφεση, ό,τι αν κάνεις εγώ θα το ευωδώνω. Σήμερα μας λέει ο Ιησούς Χριστός, αν κηρύξεις άφεση, συγχωρητικότητα, με πίστη, διαγάπης ενεργουμένη, ο Κύριος κηρύττει άφεση όλων των θησαυρών του ουρανού. Πίστεψέ το, αδερφέ. Αν κηρύξεις άφεση, ο Θεός ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού. Θα σου χαρίσει θησαυρούς κρυπτωμένους εν σκότη. Είναι για σένα, είναι για μας. Τι είναι ο Ναβουγοδονόσορ? Τι είναι η Αίγυπτος? Κήρυξε άφεση σήμερα, αδερφέ μου.
γιατί αν και ρίξεις άφεση αμαρτιών, οφειλωμένων, αγάπης, τότε ο Θεός σας βεβαιώνω στο όνομα του Χριστού. Σήμερα κηρύττει για σένα άφεση. Θα αφήσει όλες τις ευλογίες. Τώρα κρυπτόμενα στο σκότος, θα τα αφήσει όλα για σένα. Κήρυξε άφεση. Αν όμως μετανοήσεις για την άφεση, τότε ο Θεός θα κηρύξει άφεση βασανισμό. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, πόσο σοβαρό είναι σήμερα. Γι' αυτό σας λέω ότι τρομοκρατήθηκα, αλλά και χάρηκα. Είναι μέρα μεγάλων υποσχέσεων, μεγάλων ευλογιών. Είναι η μέρα δόξης Θεού. Είναι η μέρα συγχωρητικότητος. Είναι η μέρα αφέσεως. Είναι η μέρα μεγάλης ευλογίας. Να ζητήσουμε από το Θεό, αδερφοί. Να ζητήσουμε από το Θεό. Να μας χαρίσει αυτό που μας ζητάει. Να μας δώσει δηλαδή το χαρακτήρα του Χριστού. Να μας δώσει το χαρακτήρα της δόξης του Θεού. Να μοιάσουμε. Όπως ο Χριστός είναι εικόν του Θεού του αοράτου, σήμερα μπορείς να γίνεις και εσύ εικόν του Χριστού του αοράτου. Εικόνα του Χριστού. Μοιάσε στο Χριστό. Είναι έσχατες ημέρες, αδερφοί. Είναι οι μέρες που πρόσμεναν σε όλους τους αιώνες οι άνθρωποι του Θεού. Και έκανε χάρη ο Θεός και έχει εμάς, όσοι μείνουμε μέχρι εκείνη την ημέρα. Αλλά χάρη Θεού είναι. Αλλά να την διεκδικήσουμε αυτή τη χάρη. Να την εξητήσουμε αυτή τη χάρη. Ξέρω πάρα πολύ καλά εκ πείρας ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρω πάρα πολύ καλά εκ πείρας ότι είναι αδύνατον, γιατί η καρδιά μας, η καρδιά μου είναι σκληρή. Είναι υπερπάντα διεφθαρμένη, πονηρή. Είναι καρδιά ανθρώπου. Είναι καρδιά σαρκός ανθρώπου. Αλλά ο Θεός θέλει να μας μεταμορφώσει σήμερα. Να μας μεταμορφώσει κατά την εικόνα της δόξης του Χριστού. Ώστε να περπατάμε από δόξα σε δόξα. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς, Κύριέ μου, θα με μεταμορφώσεις? Ένας είναι ο τρόπος μοναδικός, ανεπανάληπτος, αλάθητος, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου μπορείς να λατρεύεις το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αλλά πραγματικά, όχι με τα λόγια. Πραγματικά να λατρεύσουμε σήμερα το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Και μας δίνεται μια ευκαιρία. Σε λίγο θα σταθούμε μπροστά στην τράπεζα του Κυρίου. Να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει διέξοδο ο Θεός. Μας λέει ότι αν εσείς κάνετε αυτό που εγώ σας λέω, εγώ θα κάνω αυτό που σας υπόσχομαι. Αν αμαρτήσει ο αδερφός σου, τον οποίον έχει συγχωρήσει, αλλά τον αγαπάς, πήγαινε έλεγξέ τον, όχι μάλωσέ τον. Πήγαινε φανέρωσέ του το λάθος του, αλλά με αγάπη, γιατί τον αγαπάς αφού τον έχει συγχωρήσει. Γιατί η αγάπη μακροθυμεί, συγχωρεί, ανέχεται, υπομένει. Εάν το καταλάβει, κέρδισε στην ψυχή του και άνοιξαν σε σένα οι καταράκτες του ουρανού. Εάν δεν το καταλάβει, πάρε μαζί σου έναν ή δύο αδελφούς σου, για να βεβαιωθεί ο λόγος επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει αυτό που του λες και να έχει τη δική του άποψη, τα δικά του επιχειρήματα και να πιστεύει ότι αυτός έχει δίκιο. Πάρε λοιπόν δύο-τρεις αδελφούς. Να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν, ή αλλιώς να συμφωνήσουν με σένα ή με τον άλλον. Για να βεβαιωθεί ο λόγος της αληθείας, ότι ο λόγος είναι αληθινός. Και αν βεβαιωθεί ο λόγος σαν αληθινός
και μετανοήσει, στον έχει συγχωρήσει, εσύ είσαι ελεύθερος. Εάν κατανοήσει το Λόγο του Θεού και μετανοήσει, τότε είσαι και ευλογημένος γιατί κέρδισες την ψυχή του. Ενεργώντας κάτω, Λόγο του Θεού, κάτω το θέλημα του Θεού, όχι με εκδίκηση, με αγάπη, όχι με έλεγχο και μάλωμα, αλλά με αγάπη και παρηγοριά. Δεν ελέγχουμε για να μαλώσουμε. Ελέγχουμε γιατί αγαπάμε, όπως ελέγχουμε τα παιδιά μας. Δεν τον ελέγχεις το παιδί σου για να το δείρεις, αλλά για να το ευλογήσει ο Θεός. Και εάν και πάλι δεν ακούσει, τότε φτάνει στο άκρον. Τότε έλεγξε το ενώπιον της Εκκλησίας. Γιατί θα ακούσεις την Εκκλησία. Όταν η Εκκλησία όλη συμφωνήσει. Αλλά ποια Εκκλησία, αδερφοί? Η Εκκλησία που είναι ο οίκος του Θεού, του Ζώντος. Γιατί είναι ο στήλος και το ιδρέωμα της αληθείας. Μια Εκκλησία φιλαδελφίας. Μια Εκκλησία με σπλάχνα, με εκτιρμούς, με αγάπη, με συγχωρητικότητα. Μια Εκκλησία με υπακοή στο Λόγο του Θεού. Μια Εκκλησία Αγία, μια χουσακιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων. Μια Εκκλησία ένδοξη, μια Εκκλησία που κεφαλή της είναι μόνο ο Χριστός, που δεν έχει αρχηγούς ή ηγέτες, αλλά το πολύ πολύ δούλους που υπηρετούν με την προσευχή τους και με το έργο της πίστεώς τους. Γι' αυτό ζητάμε σήμερα να μας κάνει έτσι ο Θεός και εμάς και όλη την Εκκλησία. Να μας μεταμορφώσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, τώρα που καταλάβαμε την οδόν της χάριτος, να μας μεταμορφώσει σε Εκκλησία της Φιλαδελφίας, σε Εκκλησία των εσχάτων ημερών, σε Εκκλησία αγάπης, συγχωρητικότητος, και το κάνει σήμερα ο Θεός. Το βλέπω, αδερφή, τώρα. Κύριε, το κάνει. Το κάνει, αδερφέ. Το κάνει ο Χριστός. Μεταμορφώνει καρδιές τώρα. Όπως και τη δική μου και τη δική σου. Το κάνει. Γιατί θέλει να μας κάνει η Εκκλησία Φιλαδελφίας. Θέλει να σε κάνει δούλο και δούλη, αγαθό και πιστό και φρόνιμο. Όχι πονηρό, που έπρεπε να μακροθυμήσεις, αλλά δεν μακροθύμησες. Δούλο που και μακροθύμησες και αγαπάς και προσεύχεσαι και αγωνίζεσαι για να κερδίσεις την ψυχή αυτού που σε αδίκησε και σε αδικεί. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Αλληλούια. Κάνε μας έτσι, Βασιλιά μου. Και αν δεν ακούσει και της Εκκλησίας, τότε είναι αμετανόητος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε εσύ ούτε ο Θεός. Ξαναλέω, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανείς, ούτε εσύ ούτε ο Θεός. Όπως όμως και στον δούλο που δεν μακροθύμησε, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ούτε ο ίδιος ούτε ο Θεός. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μας δίδεται μία μοναδική ευκαιρία με επίγνωση της αληθείας. Μία μοναδική ευκαιρία κατά χάριν να ζητήσουμε από το Θεό μας εν το όνομα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου να μας δώσει μια καρδιά κατά την καρδιά του Χριστού. Πώς έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ μια καρδιά κατά την καρδία του Θεού? Εμείς θέλουμε μια καρδιά κατά την καρδιά του Χριστού, ώστε να αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγαπάει, να συγχωρούμε όπως ο Χριστός μας συγχωρεί, να ευλογούμε όπως ο Χριστός μας ευλογεί. Μια Εκκλησία που κεφαλή της είναι ο Χριστός και μέλη είμαστε όλοι εμείς. Μέλη αλλήλων εις δόξαν Θεού Πατρός. Μια Εκκλησία που θα είναι εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, ένας μοναχικός. Όλοι να είμαστε μια Εκκλησία εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.